Μετά από μία βόλτα λοιπόν στην αγορά, το καλό σου έχει επιστρέψει. Και έχει επιστρέψει και έχει μάλιστα δίπλα τον έναν πολύ αγαπημένο συνεργάτη που δεν είναι άλλος από τον Γιάννη Βίτσα, ο οποίος ήταν εδώ σε αυτόν τον χώρο πολύ πριν από εμάς. Από χτες έχει έρθει ο Γιάννης και είχε κάνει εξαιρετικά ρεπορτάζ με εξαιρετικούς καλεσμένους. Φυσικά, μας πήρε τηλέφωνο, μας ενημέρωσε, μας τα είπε όλα, μας είπε πόσο καλά πήγε η συνέντευξη και εμείς είμαστε χαρούμενοι που έχουμε συνεργάτες σαν κι αυτόν. Αναρωτιέμαι πάλι για άλλη μία φορά ποιον έφερε, τι είπαν, τι συζήτησαν, τι μας αποκάλυψαν. Εγώ ξέρω, αλλά δεν θα αποκαλύψω γιατί. Θα χάσει έτσι ο σασπένς. Είμαστε κορίτσια από σπίτι και δεν αποκαλύπτουμε ποτέ. Θα τα πει όλα ο Γιάννης. Δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο από τον συναντάς ταλαντούχους, αξιόλογους, νέους ανθρώπους, οι οποίοι νομίζω ότι το πιο μαγικό πράγμα στην τέχνη είναι με μία κίνηση να μπορείς να φέρεις το κάτι διαφορετικό. Αυτό το πράγμα κάνουν, κυρίες και κύριοι, φίλοι αγαπητοί, οι String Demons. Το κρατά το CD τους και σας το δείχνω και θα ήθελα παρακαλώ να το κάνετε και zoom. Γιατί είναι οι μοναδικοί δύο νέοι που κατάφεραν να κάνουν επιτυχία κάνοντας ένα CD ορχιστρικό. Κάτι σπάνιο θα έλεγα για τις μέρες μας και για τη μουσική βιομηχανία της Ελλάδας. Ναι, έτσι, παιδιά. Ναι, όντως. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά λόγια. Γεια σας, Κωνσταντίνε και Λιδία. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε για την ωραιότατη πρόσκληση που μας κάνατε. Είναι μεγάλη χαρά μου που σας έχω εδώ, γιατί καταρχάς θέλω πολύ να σας γνωρίσει το κοινό. Δευτερευόντως, στις 16 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. 16 του μηνός. Θα εμφανιστείτε στο Ηρώδιο σε μια μοναδική συναυλία που θέλω να μιλήσετε για αυτή. 16 Σεπτεμβρίου, μετά από μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία που κάναμε, καταλήγουμε στο Ηρώδιο και θα συμπράξουμε μαζί με την φαντασμαγορική ορχήστρα των 100 κιθαρών υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Μπουντούνη. Ένα θέαμα το οποίο είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε εκεί και θα κάνουμε το guest το δικό μας. Και είναι μια συναυλία που έχει γίνει sold out 3 φορές. Τον τελευταίο καιρό στο Μέγαρο Μουσικής, 3 συναυλίες και ελάτε, θα γίνει χαμός, σας διαβεβαιώ. Θα είναι φαντασμαγωρική. Καλά μου το λες ότι μιλάει η Δέσποινα Βανδύ και η Πεγκυζίνα για το πρόγραμμα του τύπου «Θα ρίξουμε και λουλούδια», έτσι μου το πλασάρεις. Η διασκέδαση μπορεί να προέρχεται από το οτιδήποτε θα συμβεί πάνω στη σκηνή. Αν είναι ένα φαντασμαγωρικό θέαμα, ο άλλος που θα έρθει από κάτω και θα ψυχαγωγηθεί και θα διασκεδάσει. Η αλήθεια είναι ότι έχετε διασκευάσει μια ευρεία γκάμα τραγουδιών από heavy metal μέχρι παραδοσιακά. Θέλω να μου πείτε κάποια από τα τραγούδια που διασκευάσατε και πώς εμπνευστήκατε, πώς σκεφτήκατε ότι μπορεί το heavy metal με βιολοτσέλο και βιολί να αποκτήσει αυτή την οντότητα, κατάλαβες, που αποκτά ουσιαστικά, είναι λίγο διαφορετικό στα αυτιά μας, όπως αντίστοιχα και το παραδοσιακό. Γενικώς είμαστε της άποψης ότι ό,τι φτάνει στα αυτιά μας, όποια μελωδία, μοτίβο, ρυθμικό, από όποιο στυλ μουσικής και να προέρχεται, εάν μας αρέσει, εάν μπει μέσα μας και μας αρέσει, θα πιάσουμε τα όργανα και θα το παίξουμε, χωρίς ταμπού, χωρίς ταμπέλες. Γι' αυτό και κινούμαστε μεταξύ της heavy metal μουσικής, της κλασικής μουσικής, που είναι η βάση μας, έχουμε λάβει μια κλασική εκπαίδευση. Της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, pop κομμάτια. Μα με εντυπωσίασε όταν άκουσα τα καγγέλια. Ναι. Βέβαια, κομμάτια τα οποία δεν είναι ποτέ καθαρά διασκευές, δηλαδή παίρνουμε το κομμάτι περίπου και το παίζουμε έτσι όπως είναι. Πάντα βάζουμε και τα δικά μας στοιχεία μέσα. Φαντάζομαι. Τα ονομάζουμε όπως θα έχει ονομάσει, όπως θα έχει ονομάσει και κόσμος που μας ακούει και μας λέει. Είναι διασκευές συνθέσεις. Οπότε έτσι το λέμε κι εμείς. Το 95 εκπροσώπησε την Eurovision, γιατί θα μου πει σε ρωτάω και τι με αφορά, φίλε. Έτσι όπως κάνω την ερώτηση, θα μπορούσε να μου απαντήσει. Το 95 εκπροσώπησαν την Eurovision η Secret Garden, που ήταν ένα συγκρότημα που ήταν καθαρά ορχιστρικό. Δηλαδή είχε μόνο 40 λέξεις το τραγούδι του. Στον Οκτούρ πήρε και την πρώτη θέση. Αν εσάς στην Ελλάδα. Δεν είναι λίγες. Είναι αρκετές. Δεν είναι λίγες. Λίγες. Ναι, οκ. Okay. Ήταν όμως πραγματικά γύρω στο ένα λεπτό ήταν καθαρά το λυρικό κομμάτι και τα δύο λεπτά ήταν καθαρά ορχιστρικό. Αν αντίστοιχα η ΕΡΤ που, αν θες, κάθε χρόνο προσπαθεί να φέρει κάτι διαφορετικό στη Eurovision. Σας έκανε πρόταση του χρόνου. Θα απαντούσατε θετικά, θα ήσασταν θετική στη σύμπραξη με ένα καλλιτέχνη και επισκηνήσεις εσείς οι δύο να κάνετε. Σύμπραξη.
είναι αναλόγως πολλά πράγματα γι' αυτό. Είναι αναλόγως ποιος θα ήταν, είναι πώς θα στηνόταν όλο αυτό το πράγμα, γιατί και κάθε φορά γίνεται και κάτι διαφορετικό. Μπορεί να αποφασίσει. Ναι ή όχι. Τώρα το ναι ή όχι δεν θα το απαντήσω. Είναι απλά, ρε παιδί μου, είμαι εγώ πρόεδρος τη ΕΡΤ. Σε παίρνω ένα τηλέφωνο. Ναι. Σου λέω, γεια σας, παιδιά μου, θέλω να έρθετε στην Αγία Παρασκευή αύριο. Να έρθουμε να το συζητήσουμε πρώτα. Τι, ένα ναι ή ένα όχι. Εγώ πάντως δεν νομίζω ότι θα γινόταν ποτέ αυτό, γιατί ο διαγωνισμός του Eurovision, από ό,τι ξέρω, είναι καθαρά διαγωνισμός τραγουδιού. Δηλαδή και εμείς δεν κάνουμε αυτό το πράγμα, δεν εκπροσωπούμε. Με ποιον Έλληνα καλλιτέχνη έχετε αποθυμένο να συνεργαστείτε? Με τον Διονύση Σαββόπουλο. Κάτι το οποίο είχε συζητηθεί στο παρελθόν, αλλά δεν συνέβη για κάποιους πρακτικούς λόγους. Έχετε γνωριστεί μαζί του? Ναι, ναι. Τι σας έχει πει, φαντάζομαι έχει ακούσει τόσο. Μας έχει, νομίζω, εκτίμηση και πώς το λένε, μας έχει μια ειδική, ας πούμε έτσι. Όπως και εμείς. Συμπάθεια. Και εμείς του τα έχουμε πει, εννοείται, και ναι, τον εκτιμούμε πάρα πολύ. Με την Άννα Βύση, αν σε έπαιρνε τηλέφωνο αύριο και σου πει, σας άκουσα, ρε παιδιά μου, αρέσετε στο Ηρώδιο, κάνω ένα πρόγραμμα το χειμώνα και θέλω να έρθετε. Να ξεκινάτε εσείς, ας πούμε, με αυτή την εναλλακτική το πρόγραμμά μου. Θα πηγαίνατε? Σε μαγαζί, σε χώρο, ναι, ας πούμε. Είναι κάτι το οποίο θέλει πάλι συζήτηση αυτό. Γενικώς είμαστε της πιο συναυλιακής καταστάσεως. Είμαστε της συναυλιακής κατάστασης, αλλά θα δεις και αυτοί που έχουν έρθει να μας ακούσουν, ο κόσμος, και τώρα που η περιοδία πήγε πάρα πολύ καλά, διασκεδάζουν ταυτοχρόνως με αυτό που κάνουμε, γιατί το πρόγραμμά μας είναι πολύ διασκεδαστικό. Λυδία, είναι ψυχαγωγικό και διασκεδαστικό. Δηλαδή, παίζουμε πολλούς συνθέτες διαφορετικούς. Από Βιβάλντι μέχρι Βαμβακάρι, δικά μας κομμάτια, κάνουμε παιχνίδια με τον κόσμο. Μένουν όλοι στο Β' πάντως. Από Βιβάλντι μέχρι Βαμβακάρι. Κάνουν χιούμορ. Βέβαια, το Β' έχουμε τέτοιο. Ναι, ήρθατε και στο Β', εντάξει, παιδιά, μια χαρά. Είμαστε μια χαρά, νομίζω. Λοιπόν, για ποιο λόγο θα πρέπει. Τι διαφορετικό θα λάβει το κοινό, και θέλω εσείς οι δύο να απευθυνθείτε στην κάμερά σας και να τους πείτε. Για ποιο λόγο πρέπει να σας ακούσουν? Για ποιο λόγο τώρα μπουν στο YouTube και να ακούσουν μια διασκευή σας? Νομίζω ότι δεν εξηγείται με λόγια αυτά τα πράγματα. Δεν εξηγούνται με λόγια. Γιατί οι πιο ολοκληρωμένες απαντήσεις, νομίζω, δίνονται πάνω στη σκηνή εκείνη την ώρα που βράζουν τα πράγματα. Μπορούμε να πούμε, βέβαια, ότι να μας έχουν εμπιστοσύνη και να φεθούν στα χέρια μας και να τους πάμε ένα ταξίδι στη μουσική όπως τη βλέπουμε εμείς στη μουσική. Υπέροχο. Στον κόσμο των String Demons. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κλείσουμε. Εμείς, όλη η εκπομπή, θα είμαστε παρόντες στις 16 του μηνός στο Ηρώδιο, προκειμένου αυτούς τους δύο νέους, μοναδικούς, ταλαντούχους ανθρώπους να τους απολαύσουμε από κοντά. Μαζί θέλουμε να είστε κι εσείς. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Και εμείς. Σας περιμένουμε. Να είστε καλά.
έχω απέναντί μου μια γυναίκα πολύ σημαντική στο χώρο της, στο χώρο της γυμναστικής ευρύτερα θα έλεγα, η οποία έχει κάνει κάτι πρωτοποριακό. Και αφορά όχι μόνο εμάς που έχουμε παραπάνω κιλά, διότι θα μιλήσω πρωτίστως για τον εαυτό μου και έπειτα για τους υπόλοιπους, αλλά κυρίως τα παχύσαρκα παιδιά. Η Μάντι Περσάκη θα συμμετάσχει στο Ναβαρίνο σε μια τρομερά σημαντική εκδήλωση 9, 10 και 11 Σεπτέμβρη. Πολύ σωστά. Σε μια εκδήλωση που θα παρευρίσκονται όλοι οι Έλληνες Ολυμπιονίκες προκειμένου να διδάξουν, φαντάζομαι, τους γονείς Μάντι μου, και καλώς ήρθες κιόλας. Σας βρήκα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η χαρά μας μεγάλη. Φαντάζομαι λοιπόν τους γονείς και έπειτα τα παιδιά πώς μπορούν να έχουν ένα τέτοιο πρόγραμμα διατροφής ώστε να μην να χάσουν τα κιλά που έχουν τυχόν λάβει, έτσι δεν είναι? Έτσι. Λοιπόν, καταρχήν να σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. 9, 10 και 11 Σεπτέμβρη προσκαλούμε τον κόσμο στο Ναβαρίνο Challenge. Είναι ένα event το οποίο ξεκίνησε για τα παιδιά με παχυσαρκία. Ουσιαστικά πρεσβεύει όλο αυτό το event ο Ντίν Καρνάζης, ο οποίος είναι μαραθωνοδρόμος, έχει γραφτεί και στο Guinness λόγω του ότι έτρεχε ακόμα και 3 μερόνυχτα. Μαζί με εκείνον θα είναι πάρα πολλά αθλήματα και αθλητές τα οποία θα μπορεί να παρακολουθήσει ο κόσμος, γονείς, παιδιά κτλ. Θα είναι Ολυμπιονίκες, θα είμαστε άνθρωποι του χώρου, του αθλητισμού που πρεσβεύουμε. Ολυμπιονίκες, ποιο Ολυμπιονίκες θα είναι? Ο Νικολαίδης, θα είναι ο Ιακωβάκης, θα είναι ο Γιαννιώτης. Θα είμαι εγώ για το πιλάτες, θα είναι ο άντρας μου που είναι παγκόσμιος πρωταθλητής στο kickboxing και πολλοί άλλοι αθλητές, 15 αθλήματα. Σου, είναι πρωταθλητής στο kickboxing. Ναι, πώς λέγεται? Αλέξανδρος Νικολαίδης. Α, μπράβο. Συνωνυμία. Α, είναι συνωνυμία. Έχω σοκαριστεί και λέω εντάξει, μου το λέει έτσι και μετά μου λέει ο άντρας μου. Διαχωρίζεται. Είναι δύο. Αυτά είναι. Ναι. Και είναι πραγματικά περίεργο γιατί ο ένας κάνει τα ταϊκοντά και ο άλλος kickbox. Δηλαδή είναι φοβερή σύμπτωση. Ναι, τρομερή. Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το event προάγει τον αθλητισμό. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι όλοι οι γονείς θα πρέπει να οθούν τα παιδιά τους στην άσκηση αλλά και στη σωστή διατροφή. Ένας γονιός θα πρέπει να δείχνει ουσιαστικά στο παιδί του το τι είναι το σωστό, όχι απλά να το λέει. Και μέσα σε αυτό το τριήμερο υπάρχουν ευκαιρίες για ένα καλύτερο τρόπο ζωής. Να μάθουμε να ζούμε. Εγώ καλύτερα. Που δεν είμαι γονιός, παρά τα αυτά, όπως πολλοί φίλοι φαντάζομαι που εύχομαι, πολλοί φίλοι να έχετε μερικά κιλά παραπάνω, έτσι να νιώθω δηλαδή, αν μη τι άλλο, ένα χάδι. Ότι δεν είμαι μόνος. Μετά τις διακοπές να είσαι σίγουρος πώς μπορούμε να, με ποιο τρόπο ένας άνθρωπος είναι εύκολο να χάσει κιλά? Κοίταξε να δεις. Καλό είναι να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ διατροφής και άσκησης. Ούτε είναι σωστό να λέμε ότι πρώτα πρέπει να χάσουμε τα κιλά και μετά να αρχίσουμε γυμναστική, ούτε πρέπει ξαφνικά να αρχίζουμε κάθε μέρα να σκοτωνόμαστε στη γυμναστική και αυτό να μας πιέζει και να μας κουράζει. Καλό είναι να βρούμε έναν τρόπο να μας γίνει τρόπος ζωής. Όταν έρχεται κάποιος, με συγχωρείς που διακόπτω, και δεν έχει κάνει γυμναστική ή στη ζωή του ποτέ, ή έχει μεγάλο χρονικό διάστημα να κάνει γυμναστική και μου λέει θέλω να κάνω κάθε μέρα, εγώ δεν τον παροτρύνω για κάτι τέτοιο. Του λέω να ξεκινήσει με 2 φορές την εβδομάδα, έτσι ώστε σιγά σιγά να μπει στο πρόγραμμά του. Εσύ κάνεις πιλάτες επί 10 χρόνια, είσαι ίσως και η μοναδική νομίζω εν Ελλάδη γυμνάστρια, η οποία έχει πάρει και μεταπτυχιακό από το καποδοστριακό για την άσκηση την οποία ουσιαστικά κάνεις. Πρεσβεύω, ναι, βέβαια. Τι διαφορετικό έχουν οι πιλάτες? Γιατί δηλαδή κάποιος να κάνει πιλάτες και να μην κάνει βάρη π.χ. Σωστό. Γιατί να μην κάνει... Σωστό. Κοίταξε να δεις. Είναι και υποκειμενικό. Είναι και ποια μορφή άσκησης ταιριάζει στον καθένα. Το μόνο σίγουρο όσον αφορά το πιλάτες είναι κάτι το οποίο μπορούν να το κάνουν όλοι. Ανεξαίρετος ηλικίας, φύλου, επιπέδου. Είναι κάτι που μπορούν να το κάνουν άντρες, γυναίκες, αθλητές, άνθρωποι που δεν έχουν γυμναστεί ποτέ στη ζωή τους, άνθρωποι με σοβαρά μυοσκελετικά προβλήματα, το συστήνουν όλοι οι γιατροί πλέον, παιδιά, τρίτη ηλικία. Είναι κάτι το οποίο είναι μια τέλεια μορφή άσκησης, όπως συνηθίζω να λέω. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και 10 χρόνια δεν έχω αλλαξοδρομήσει, ούτε ακολουθώ μόδες, γιατί δεν μπορώ να πω ότι το πιλάτες είναι μόδα. Αυτό που κάνει λάθος ο Έλληνας και τελικά δεν ασκείται σε μεγάλο ποσοστό είναι ότι ανά δίμηνο τρίμηνο προσπαθεί να ψάξει ποια είναι η μόδα και να κάνει άσκηση. Αυτό που λέει είναι ότι πώς στο σχολείο πάμε κάθε πρωί 8 η ώρα. Παρ' όλα αυτά το βαριόμαστε πολλές φορές. Έτσι πρέπει να γίνει και με την άσκηση. Πολύ σωστό. Δεν μπορούμε κάθε 2 μήνες ούτε εμείς οι προπονητές να εφευρίσκουμε ονομασίες και να βαφτίζουμε έτσι ώστε ο ασκούμενος να κάνει κάτι καινούριο. Αλλά ούτε και ο ασκούμενος ανά 2 και 3 μήνες να προσπαθεί να ψάχνει τι είναι αυτό που θα του τραβάει το ενδιαφέρον. Θα πρέπει ουσιαστικά να αντιληφθούμε ότι είναι μέσα στο είναι μας. Ακριβώς. Ότι οφείλουμε να ασκούμαστε απλώς γιατί θα κάνουμε καλό στη ζωή μας,
θα δώσουμε περισσότερη ευεξία στον οργανισμό μας. Ακριβώς. Είναι θέμα υγείας η άσκηση. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι είσαι και τρομερά εντυπωσιακή γυναίκα. Θα μου πεις, δεν θα ήσουν. Δηλαδή, αν μη τι άλλο. Αλλά είσαι και μαμά μόλις. Ναι, μου δίνεις κουράγιο, γιατί και εγώ 10 μήνες έχω γεννήσει. Έχω τα κιλάκια μου ακόμα. Ποια κιλάκια, πού? Πήρα πολλά κιλά, Γιάννη. Πήρα 19 κιλά. Πώς τα έχασες και σε πόσο διάστημα? Έχασα τα 17. Ναι. Βασικά τα έχασα πριν το καλοκαίρι. Mm-hmm. Τώρα όμως πήρα άλλα 2-3, οπότε. Κοίταξε, είμαι άνθρωπος που έχω την οτροπία αθλητή, καθώς υπήρξα αθλήτρια, κολυμβήτρια. Οπότε τρώω φυσιολογικότατα. Mm-hmm. Και ασκούμε. Μ' αρέσει να τρώω. Θα φάω φυσιολογικά. Δεν θα φάω έξω, δεν θα φάω άσχημα στο σπίτι, δεν θα κάνω τηγανιτά. Δεν τρως γλυκά όμως, φαντάζομαι. Θα φάω μία φορά την εβδομάδα. Έχω πρόγραμμα. Αλλά δεν είμαι από τους ανθρώπους που είμαι ιστερική με το φαγητό. Θέλω να μου πεις για τους φίλους που μας παρακολουθούν, για τις φίλες κυρίως τώρα, ένα πρόγραμμα ημερήσιο με 5 γεύματα. Δηλαδή, τι θα ήταν καλό να. Κοίταξε να δεις, επειδή δεν είμαι διαιτολόγος και δεν δίνω διατροφές, θα το πούμε και αυτό, αλλά θα πω τι προτείνω εγώ σαν μάντη και τι κάνω εγώ. Ξεκινάω τη μέρα με δημητριακά ολικής άλεσης, εμπλουτισμένα με πρωτεΐνη για να μου δίνουν ενέργεια για όλη την ημέρα, με γάλα ή με γιαούρτι, με ξηρούς καρπούς ή φρούτα, στα ενδιάμεσα γεύματα ξηρούς καρπούς φρούτα ή κάποιο fitness bar για να μου δώσει ενέργεια, που έχει και σοκολάτα για να μου καλύπτει την ανάγκη για γλυκό. Ωραία. Το μεσημέρι τρώω μεσογειακή διατροφή κάνω, τρώω τα πάντα. Υπέρο. Προσέχω τους συνδυασμούς. Και το βράδυ προσπαθώ να μην τρώω υδατάνθρακες. Υπέροχα. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό. Μάντι μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που αφιέρωσες. Να πάνε όλα υπέροχα. Νομίζω ότι όλοι οι φίλοι να είστε στο Ναβαρίνο, γιατί αξίζει αυτή η προσπάθεια. Καλούμε τον κόσμο και από κοντά θα δουν εκπληκτικά και πράγματα. Και όποιος θέλει να έρθει να κάνει πιλάτες, πού σε αναζητά? Έχω τρία γυμναστήρια, Νέα Σμύρνη, Άλυμο και Ελληνικό. Ωραία. Και τους περιμένω όλους να γνωρίσουν το πιλάτες. Υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα να πολύ, Μάντι. Καλά, Πεσάρι. Καλή συνέχεια. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το ρεπορτάζ ήταν και αποκατάσταση του ονόματός μου. Ότι δεν κάνω μόνο εγώ καλά ρεπορτάζ αυτή την εκπομπή, κάνει και ο Γιάννης. Απλώς η κυρία Κορινθίου συνήθως λείπει. Τώρα που κάνει κοπάνα δεν ξέρω. Η κυρία Κορινθίου νομίζω πως δεν ειδοποιείται εγκαίρως. Αλλά η κυρία Κορινθίου είναι εκεί να τιμήσει τη συνάδελφο, φίλη, συναγωνίστρια, τη Σίλια την Κορομιλά. Και πάμε να δούμε, θα φτιάξει η Σίλια μέχρι να το συζητήσουμε εμείς οι δύο το θέμα. Και να το στολίσουμε στο σπίτι μας. Γεια σας, είμαστε πάλι εδώ και σήμερα θα κάνουμε ένα βάζο, το οποίο θεωρώ ότι είναι επίκαιρο, γιατί αυτήν την εποχή όλοι φτιάχνουμε είτε μαρμελάδες είτε γλυκά του κουταλιού, οπότε και έχουμε βάζα σπίτι μας, τα οποία μας περισσεύουν από ντοματοχυμούς, μαγιονέζες, διάφορα. Λοιπόν, αφού θα το καθαρίσετε πάρα πολύ καλά, να έρθει σε αυτήν εδώ τη μορφή του, πολύ καλά, θα το στολίσουμε και θα βάλουμε φράουλες. Εγώ διάλεξα τη φράουλα που μου αρέσει και πάρα πολύ σαν μαρμελάδα. Θα το κάνουμε χρηστικό, γιατί αφού κάνουμε τον ντεκουπάζ μας και θα το στολίσουμε, θα το τελειώσουμε, θα το κλείσουμε με βερνίκι χιλίων στρώσεων. Μπορούμε να βάλουμε είτε υγρό γυαλί, είτε βερνίκι χιλίων στρώσεων. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει το δεύτερο εδώ. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να το πλύνουμε, πάντα μιλάμε για το χέρι, και όχι από τη σκληρή μεριά, από το σφουγγαράκι, από τη μαλακή. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Ξεκινάμε με πράιμερ, το κουνάμε πολύ καλά όπως έχουμε πει. Θα περάσουμε όλο μας το βάζο, ομοιόμορφα, με το πράιμερ για να το καλύψουμε, να μπορέσουμε να σταματηθεροποιήσουμε το ριζόχαρτο και το χρώμα. Πάμε εδώ ακριβώς κάτω από τις γραμμές του βάζου για να το καλύψουμε. Στις στροφές δεν θα βάλουμε χρώμα, γι' αυτό δεν ανοίγω και το καπάκι, για να είναι πιο εύκολο να το βάψω. Γιατί ούτως ή άλλως, αν βάψουμε τις στροφές, θα μας χαλάσει. Έτσι, ομοιόμορφα. Και πάμε να το στεγνώσουμε, για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα μας. Λοιπόν, και αφού το στεγνώσαμε, θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι να βάλουμε με λευκό χρώμα, να βάψουμε όλο το βαζάκι μας. Κουνάμε πάντα καλά τα χρώματα. Με τον ίδιο τρόπο βάφουμε το βαζάκι,
πάντα να μην πάει στο στόμιο. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο το καλύπτουμε, χωρίς να αφήνουμε κενά, για να μας φαίνεται μετά όταν θα κάνουμε τον ντεκουπάζ. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο που βάψαμε πριν το καπάκι μας, θα το βάψουμε και τώρα. Είναι πολύ πιο εύκολο, όπως σας είπα και πριν, να το βάψουμε έτσι, γιατί δεν θα μας μπει από τη μέσα μεριά το χρώμα ή το πράιμερ. Και τώρα θα το στεγνώσουμε για να προχωρήσουμε στο ντεκουπάζ μας, να κολλήσουμε το ριζόχαρτο. Λοιπόν, και αφού έχει στεγνώσει καλά το βάζο μας και από το χρώμα, θα πάρουμε το ριζόχαρτο, θα το κόψουμε. Πάντα θα πρέπει να το κόβετε με το χέρι και στεγνά, για να έρχεται να εφάπτεται καλύτερα στο επάνω στο αντικείμενο το οποίο θέλουμε να το κολλήσουμε, γιατί αν το κόψουμε με ψαλίδι θα φαίνεται γύρω-γύρω το περιθώριο και θα είναι πολύ άσχημο. Θα φαίνεται ένα χαρτί κομμένο, κολλημένο. Ενώ έτσι είναι στο ριζόχαρτο, κολλάνε πολύ καλύτερα επειδή ξεφτάνε. Λοιπόν, εμείς θα βάλουμε 3 κομμάτια. Τα 2 τα έχω κόψει, τα έχω έτοιμα. Εδώ κόβουμε το ένα. Το κόβουμε όσο πιο κοντά στο σχέδιο γίνεται, χωρίς να το χαλάμε όμως. Το προσέχουμε γιατί με τις ίνες καμία φορά τραβιώνται. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό εδώ, παίρνουμε την κόλλα μας. Λοιπόν, παίρνουμε το ριζόχαρτο, βλέπουμε πού μας αρέσει, σε ποια πλευρά μας αρέσει να το βάλουμε. Εδώ το κρατάμε για να μην μας φύγει και χάσουμε τη σωστή θέση. Και μετά, με την κόλλα, βάζουμε πρώτα κάτω και μετά από την πάνω πλευρά. Με αυτόν τον τρόπο κολλάει πιο εύκολα το ριζόχαρτο, λόγω ότι είναι πιο χοντρό σε σχέση με τη χαρτοπετσέτα. Κάνουμε το ίδιο και από εδώ. Δεν θα το περνάτε πάρα πολλές φορές, γιατί μετά χαλάει. Μία-δύο περάσματα είναι αρκετά για να κολλήσουν ομοιόμορφα. Παίρνετε τις κόλλες που έχουν περισσέψει να μας κάνουν χοντράδια και πάμε στο επόμενο. Το πάμε πάντα από μέσα προς τα έξω για να μην μας κάνει ζάρες και φαίνεται άσχημα. Βάζουμε και πάνω στο καπάκι. Τώρα το πόσα ριζόχαρτα θα βάλετε και το πώς θα το στολίσετε, αυτό είναι καθαρά δικό σας γούστο το πώς θα το φτιάξετε. Εδώ. Και αφού το κολλήσουμε καλά, το στεγνώνουμε και αυτό με τον πιστολάκι. Να θυμάστε ότι την κόλλα τη στεγνώνουμε πάντα μακριά και κρύο το πιστολάκι μας, ποτέ ζεστό. Στέγνωσε πάρα πολύ καλά το ριζόχαρτό μας και τώρα πάμε να το βάψουμε. Θα δώσουμε λίγο χρώμα βάζοντας ένα μπέζ απόχρωση. Θα χρησιμοποιήσουμε σφουγγάρι θαλάσσης, το οποίο θα βάλουμε πολύ απαλά επάνω σε αυτό. Θα αφήσουμε λίγο εδώ για να μην έχει πολύ επάνω. Και θα πάμε απαλά να πατήσουμε για να κάνουμε μερικές κουκίδες, να δώσουμε χρώμα. Προσέχουμε να μην λερώσουμε το μοτίβο μας. Το κάνουμε σε όλο το βάζο. Ποτέ δεν πατάμε πάνω στο μοτίβο, μόνο γύρω από αυτό. Με αυτόν τον τρόπο δένουμε καλύτερα το ριζόχαρτο με το χρώμα του φόντου. Στη συνέχεια παίρνουμε λίγο πράσινο χρώμα, αναλόγως βέβαια με το τι χρώματα έχει το μοτίβο μας, χρησιμοποιούμε και εμείς για να κάνουμε κάποιες πιτσίλες. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε λίγο κόκκινο και λίγο πράσινο. Παίρνουμε λοιπόν λίγο πράσινο με μία παλιά οδοντόβουρτσα, βάζουμε χρώμα
με νεράκι. Έτσι. Να γίνει λίγο πηχτό, να μην είναι πολύ αραιό. Και κάνουμε κάποιες πιτσίλες. Πάλι προσέχουμε να μην πάει πάνω στο μοτίβο μας, αλλά γύρω από αυτό. Με αυτόν τον τρόπο δένει πολύ ωραία το μοτίβο μας με το φόντο και δίνουμε όμορφα χρώματα από χρώσεις πολύ ιδιαίτερες. Νομίζω ότι είναι αρκετά. Και τώρα το στεγνώνουμε. Λοιπόν, και τώρα προχωράμε στο τελευταίο στάδιο, το οποίο είναι το υγρογυαλί ή το βερνίκι χιλίων στρώσεων. Εδώ θα βάλουμε το βερνίκι χιλίων στρώσεων. Το συγκεκριμένο μπαίνει σε ποσότητα 2:1. Καλό θα είναι να έχετε ένα κουταλάκι ή μία σύριγγα να μετράτε την ποσότητα, ούτως ώστε να μην μπει πολύ από το ένα ή λίγο από το άλλο, γιατί δεν θα γίνει σωστή μίξη του υλικού και δεν θα είναι σωστό το πέρασμα, το αποτέλεσμα που θα μας βγάλει. Χρησιμοποιώντας λοιπόν είτε το βερνίκι χιλίων στρώσεων, είτε το υγρό γυαλί, μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να το κάνουμε χρηστικό το αντικείμενο. Όπως εδώ πέρα που χρειάζεται να το πλύνουμε, γιατί αν βάλουμε μαρμελάδα ή γλυκό του κουταλιού, θα πρέπει να το πλύνουμε. Λοιπόν, έβαλε λοιπόν από το ένα διαλύτη 4 κουταλάκια και από το άλλο θα βάλω 2. Εδώ, θα το ανακατέψουμε καλά. Το κουταλάκι και το πινέλο, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για το βερνίκι χιλίων στρώσεων, καθαρίζει μόνο με το solvent. Είναι ένα ειδικό υγρό, το οποίο καθαρίζουμε τα πινέλα μας ή οτιδήποτε χρησιμοποιήσουμε μετά από αυτά τα υλικά, γιατί είναι διαλύτες, όπως είπαμε και πριν. Λοιπόν. Παίρνουμε το πινέλο. Το περνάμε πάλι όλο, προσέχουμε εδώ στις εσοχές. Εδώ καλό θα είναι να το περάσετε την ποσότητα τόσο όσο, δηλαδή ούτε να είναι πάρα πολύ για να μας σουρώσει, αλλά ούτε να είναι λίγο για να μας αφήσει κενά. Σε περίπτωση που δεν περαστεί καλά, δεν το έχετε ξαναδουλέψει και δεν το περάσετε καλά, καλό θα ήταν να περαστεί και ένα δεύτερο χέρι μετά. Την ιδιαιτερότητα που έχει το βερνίκι χιλίων στρώσεων και το υγρό γυαλί είναι ότι δεν μπορούμε να βάλουμε μπιστολάκι. Σε αυτή την περίπτωση θα το αφήσουμε να στεγνώσει μόνο του για 24 ώρες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορέσουμε να το δούμε εντελώς τελειωμένο, αλλά δεν είναι κάτι, γιατί το βαζάκι το οποίο έχουμε εδώ, το μόνο που έχει είναι ένα κορδόνι γύρω-γύρω για να το ομορφαίνει. Καλό θα είναι να το περάσετε 2 φορές με το πινέλο γύρω-γύρω, για να μην αφήσει κάποιο κενό, αλλά παρόλα αυτά, αν δείτε κάτι την επόμενη μέρα, το ξαναπερνάτε. Εδώ καλό θα ήταν να περάσουμε πρώτα το πλαϊνό, για να μπορούμε να το πιάνουμε και μετά το από πάνω. Ωραία. Και έτσι το κλείνουμε. Με αυτόν τον τρόπο, όπως είπαμε, μπορείτε να το πλύνετε πάντα στο χέρι, με κρύο νερό και από τη μαλακή μεριά από το σφουγγαράκι μας. Δεν θα ξεχάσετε ποτέ πλυντήριο πιάτων. Αυτό για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Το μόνο που θα βάλουμε, είπαμε, όταν στεγνώσει, είναι ένα κορδελάκι ή ένα σπάγκο, οτιδήποτε θέλετε εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε και σήμερα κοντά μας. Να είστε καλά. Γεια σας. Αγαπώ, αγαπώ, αγαπώ. Η Σίλια για άλλη μια φορά μας έδειξε μοναδικούς τρόπους για να κάνουμε το σπίτι μας όχι μόνο πιο όμορφο, αλλά κυρίως πιο ευχάριστο για μας. Να είναι ο χώρος στον οποίο καθόμαστε, περνάμε τις περισσότερες ώρες της ημέρας μας σε έναν ειρικό σύμπαν. Αυτό θα θέλαμε. Ευχάριστος.
δεν το συζητάμε, γιατί η Σίλια Κορομιλά είναι μία και μοναδική θετική ενέργεια, παιδί μου, καλός άνθρωπος. Και επειδή κάπου εδώ έχουμε την ανάγκη και εμείς να πιούμε ένα χυμό, ένα κοκτέιλ, ένα καφέ στο Box 69 που μας φιλοξενεί, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. Πάμε. Δεν μου χαλάς χατήρι. Όχι, ποτέ. Σ' αγαπάω. Πάμε.